Εδώ βλέπουμε λίγα πρόσωπα. Βέβαια έχουμε κάποια λεπτομέρεια και δείχνει μόνο τον Χριστό που συνανασταίνει τον Αδάμ. Με το αριστερό χέρι κρατεί το σταυρό, με το δεξί ανασταίνει τον Αδάμ και ακολουθεί και η Εύα. 12 Απόστολοι λοιπόν, Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, Ανάσταση του 14ου αιώνα. Παρατηρήσατε λοιπόν ότι τα βλέμματα Χριστού και του Αδάμ, Χριστός και Αδάμ, διασταυρώνονται τα βλέμματά τους. Και όπως μας λέγει και τον απόκριφο το Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, τότε βλέπει ένα φως να στράφει μέσα στον Άδη ο Αδάμ και βλέπει να τον πλησιάζει και ο πρόδρομος που γίνεται και στον Άδη πρόδρομος και εκεί προτρέχει να κηρύξει τον Χριστόν ότι έρχεται και στον Άδη και στη συνέχεια βλέπει τον Ιησού Χριστόν να τον πιάνει από τον χέρι και να τον ανασύρει, εκράτησε και ήγηρε τον Παντοκράτορα. Ο Παντοκράτορας Χριστός τον προπάτορα Αδάμ και έπειτα στραφής προς τους άλλους λέγει: «Δεύρωμετε μου πάντες όσοι δια του ξύλου ου ύψωτο ούτως εθανάτωσε. Ελάτε μαζί μου όλοι αυτοί που σας θανάτωσε η παρακοή της Εύας που έφαγαν από το ξύλο το απειγορευμένο της γνώσεως», που ήταν μια παράβαση αποστασίας και αποστασία από τον Θεό. «Ελάτε λέει μαζί μου εσείς, γιατί έρχομαι με τον Σταυρό, με το άλλο ξύλο, το ξύλο του Σταυρού, να σας ελευθερώσω». Και πράγματι, να διαβάσουμε τη φράση: «Δεύρωμετε μου πάντες όσοι δια του ξύλου ου ύψωτο ούτως, το οποίο άγγιξε ο Αδάμ και η Εύα, εθανατώθητε». Εκείνο το ξύλο της παρακοής τους εθανάτωσε, το ξύλο της υπακοής του Σταυρού τους ανασταίνει. «Πάλιν γαρημάς δια ξύλου του Σταυρού πάντας εγώ ειδού ανιστών». Εδώ σας ανασταίνω, λέει, όλους με το νέο ξύλο, το ξύλο του Σταυρού, το οποίο είναι το τρόπιον της νίκης που συντρίβει το κράτος του διαβόλου. Και τώρα θα δούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την πιο κλασική, την πιο δογματική, την πιο εκφραστική Ανάσταση. Για πέστε μου το πολιτικό της Αναστάσεως. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσες και έτσι της μνήμας ζωή χαρισάμενος». Λοιπόν, ειδού εικονογραφούμενο αυτό το απολετήκιο. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων». Ο Χριστός ανασταίνεται από τους νεκρούς. «Θανάτο θάνατον πατήσας». Και με τον θάνατον του, κοιτάξτε τον Σταυρό. Κρατάει τον Σταυρό με το δεξί χέρι. Και τι κάνει? Συντρίβει την κεφαλή, με το δεξί χέρι κρατάει τον Σταυρό και συντρίβει την κεφαλή του Σατανά, την κεφαλή του Άδη. Γιατί αφού υπάρχει Σατανάς, υπάρχει και το κατεστημένο της αμαρτίας που την εφευρίσκει ο Σατανάς. Λοιπόν, συντρίβει την κεφαλή του Σατανά με τον Σταυρό. «Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν», λέγει, «και εσύ τηρήσει αυτού πτεύνα». Κοιτάξτε τώρα ότι ο Σατανάς που είναι προσωποποιημένος εδώ και ο Άδης, μαζί Σατανάς και Άδης, Άδης είναι το κατεστημένο της εξουσίας του Σατανά, τι προσπαθεί να κάνει? Πιάνει από την φτέρνα το πόδι του Αδάμ για να μην τον αφήσει και του ξεφύγει τελείως. Και ειδού ότι εκφράζει ένα βαθύτατον, θα λέγαμε, νόημα, ότι κατορθώνει και πιάνει από την φτέρνα και αυτό σου τηρήσει πτέρνα, σημαίνει ότι η Σταύρος του Κυρίου μας, που την ενήργησε ο διάβολος με τα όργανα τους Εβραίους. Το ότι κρατάει τον Αδάμ από την φτέρνα εδώ, από την άκρη του ποδιού, σημαίνει ότι ο θάνατος καταπατείται, όπως λέμε, όταν ο θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Καταπατείται λοιπόν ο θάνατος με ποια έννοια? Ότι πάβει να ισχύει ο θάνατος, πάβει να ενεργεί η νεκροποιός δύναμη στις αμαρτίες και ο άνθρωπος ανασταίνεται και νικάει τον πνευματικό θάνατο και ζει την πρώτη Ανάσταση και ζει την Ανάσταση την πρώτη που είναι εκ του πτώματος της αμαρτίας και στη συνέχεια όμως θα πείτε πεθαίνει ο άνθρωπος, γερνάει και πεθαίνει. Είναι που τον κρατάει λίγο από το πόδι ο θάνατος και ο Άδης. Γιατί δεν ζει αιώνια στον κόσμο αυτό με το θνητό σώμα. Πρέπει να σπαρεί το σώμα το θνητό για να αποθάνει και να αναστρεφθεί το σώμα το αιώνιο της δόξης. Για να γίνει ο άνθρωπος σύμμορφος του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος επιτρέπει λίγο να μας πιάνει από την άκρη του ποδιού ο θάνατος. Δηλαδή να
πεθαίνουν οι άνθρωποι αν και νικόμεν τον θάνατο των πνευματικών και αναστηνόμεθα την πρώτη Ανάσταση που είναι η πνευματική ηθική Ανάσταση. Μας κατέχει λοιπόν η δύναμη του, του θανάτου μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, κατέχει το θνητό αυτό σώμα και από τότε νικέται παντελώς ο θάνατος ως έσχατος εχθρός. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ το δόγμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων. Θάνατον πατή σας, λοιπόν ανιστάμενος ο Χριστός από τους νεκρούς, με τον θάνατό του, με το σταυρό του δηλαδή, κοιτάξτε εδώ, επάτησε τον θάνατον. Κοιτάξτε ότι συντρίβει την κεφαλήν του σατανά και του άδου. Διαλύει το κράτος του άδου. Ο σταυρός λοιπόν συντρίβει την κεφαλήν του σατανά και του άδου. Όμως ο Κύριος και με τα πόδια του ποδοπατεί τον άδειν και τον σατανά. Ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Και ανασταίνει με το αριστερό χέρι τον Αδάμ και ακολουθεί στη συνέχεια η Εύα. Μετά έχουμε εδώ τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, τον Άβελ, τον πρόδρομο εδώ αριστερά και άλλα πρόσωπα. Έχουμε μία λεπτομέρεια της εικόνας εδώ. Είναι η πιο χαρακτηριστική Ανάσταση. Η πιο αριστουργηματική, δογματική με απλότητα και εκφραστικότητα. Τέτοιες βυζαντινές αναστάσεις έχουμε και στον Άγιο Μάρκο Βενετίας της Βυζαντινής Ιταλίας, όχι της Αναγεννησιακής, όταν ήταν Βυζάντιο εκεί, πριν από την άλωση της πόλεως. Γιατί τεχνίτες από την πόλη πήγαν και έκαναν εκεί τα Βυζαντίνα και στον Άγιο Μάρκο, στη Βενετία και στη Σικελία κλπ. Να δούμε μια λεπτομέρεια του Ιησού Χριστού που ανασταίνεται εκ νεκρών. Κοιτάξτε τον Χριστό σε λεπτομέρεια. Τι γλυκιά μορφή, κρατάει τον Σταυρό και ανασταίνει τον Αδάμ. Είναι λοιπόν αριστουργήματα αυτά τα οποία πρέπει να τα μιμούμεθα. Αναφέραμε έναν τύπο Αναστάσεως του Κυρίου μας που ανασταίνει με το αριστερό χέρι τον Αδάμ και με το δεξί χέρι κρατάει τον Σταυρό με το οποίο συντρίβει την κεφαλή του σατανά και διαλύει το κράτος του άδου. Να αναφέρουμε και ένα άλλο πολύ κλασικό παράδειγμα από την Μονή της χώρας Κωνσταντινουπόλεως που συναναστένει ταυτοχρόνως Αδάμ με το δεξί χέρι και την Εύα με το αριστερό χέρι. Ιδού λοιπόν αυτή η θαυμάσια εικόνα 14ου αιώνος, βέβαια αυτή δεν είναι ψηφιδωτή, είναι στο παρεκκλήσι της Μονής της χώρας που λέγεται σήμερα Καχρία Τζαμία από τους Τούρκους, ο Μεθανούς. Είναι λοιπόν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και παρατηρήσατε λοιπόν το κοντινό σπήλαιο του Άδου από το οποίο εξέρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει τους ανθρώπους, τους συναναστένει. Ανασταίνει λοιπόν Αδάμα εδώ και την Εύα από εκεί και τους αναρπάζει με μια βιαιότητα σαν αστραπή από τα μηνύματά τους και παραδίδονται άβουλοι και ανίσχυροι και αδύναμοι ο Αδάμ και η Εύα, γιατί βλέπουμε τους πηγαίνει από τον καρπό και το χέρι τους το άλλο κρέμεται προς τα κάτω, δεν έχουν την δύναμη της Αναστάσεως, γιατί ο Χριστός είναι η αυτοανάστασης και η δική του η Ανάσταση και η Ανάσταση όλων των ανθρώπων και όλης της, λέγαμε, της οικουμένης. Παρατηρήσατε κάτω, δεν φαίνεται πολύ καλά, μπρούμητα αλυσοδεμένο και ποδοπατούμενο τον σατανά και τον άδη και τις πόρτες τους σπασμένες, τις αμπάρες, τους μοχλούς και τα υπόλοιπα. Παρατηρήσατε εδώ τώρα τον πρόδρομο εδώ, τους προφήτες και βασιλείς τον Δαβίδ και τον Σολομώντα και στη συνέχεια από εδώ είναι ο Άβελ με την κλίτσα αυτή εδώ είναι ο Άβελ νεαρός που τον αφώνευσε ο Καΐν ο αδελφός του και άλλοι που πλαισιώνουν όλη αυτή την αλυσιδωτή Ανάσταση, την συνανάσταση του που ακολουθούν τον Χριστό μας, γιατί εδώ είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, δεν είναι άτομο ο Χριστός. Πού κατήντησε λοιπόν η δυτική ζωγραφιά? Έκανε και το Χριστό άτομο και τον ανασταίνει μόνο του με τα βίας, με δυσκολία και κοντεύουν να τον πιάσουν τα σπαθιά όπως είδαμε, των φρουρών. Ενώ η Ορθοδοξία έχει το δόγμα και την αλήθεια. Αυτό ανασταίνεται ο Κύριος. Νεκρώνονται οι φρουροί από την αστραπή του Αγγέλου. Όχι τον Αστάντος Χριστού, θα είχαν αποθάνει αν μια ματιά τους έριχνε ο Κύριος στο απειλητική. Και συναναστένεται η Εκκλησία
οι ενάδου, θα λέγαμε ευρισκόμενοι, ενίκο άδου ευρισκόμενοι, όσοι επίστευσαν συναναστένονται και μεθύστανται, δηλαδή μετακινούνται, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, από τα ταμεία, από τα βασίλεια του Σατανά, στα βασίλεια του Χριστού, δηλαδή στον χώρο των δικαιωμένων. Και τώρα δεν είναι πλέον στον άδειο οι ψυχές. Κάποιοι μιλάνε για κλείδωνα, για άδειο, αφού ο Χριστός κατήργησε τον άδειο. Εκκυλίας άδου ερήσατο ημάς, ψάλμες στο τροπάριο. Και πρωτότροκος έγινε αυτός, με ποια έννοια. Πρωτότροκος σημαίνει ότι αυτός πρώτος ανέστη με το δοξασμένο αιώνιο θεωμένο σώμα, το αθάνατο, που έχει άλλες ιδιότητες και δεν κλείνεται πλέον στο χώρο και στον χρόνο. Γι' αυτό εξέρχεται από τα οθόνια, όπως είδαμε, χωρίς να τα σκίσει, και εξέρχεται από το όλο αυτό τον θολωτό τάφο, όχι θολωτό, τον σκαμμένο μέσα στον πορόλιθο, εξέρχεται σφραγισμένου του μνήματος, χωρίς να ανοίξει το μνήμα, όπως και εισέρχεται και τον θυρών και κλεισμένο στο υπερόν, και είπε αναμέσω των μαθητών εκείνο το ειρήνη ημίν. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το μεγαλείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας, και να δείξω μια άλλη εικόνα που προσπαθεί να μιμηθεί αυτή την Ανάσταση της Μονής της χώρας. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ την αυθεντική αυτή εικονογραφία της Ορθοδοξίας μας. Ο Χριστός μας ανασταίνεται, μια κίνηση προς τα δεξιά, μια κίνηση προς άνοδον, αναρπάζει τους κεκοιμημένους μέσα από τους τάφους τους. Κοιτάξτε τον Κύριο μας μέσα σε μια ακτινοβολία, σε μια ελλειπτική δόξα. Τον περιβάλλει η δόξα, η ακτινοβολία της Αναστάσεως. Γιατί ενέκρωσε τον Άδη, τη αστραπή της θεότητος, με την αστραπή της θεότητος.